κυρίες και κύριοι, το 2015 μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σαν μια θετική χρονιά. Ναι, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 9% στις αφίξεις, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει η κατά πολύ μικρότερη αύξηση στα έσοδα, που ήταν της τάξης του 3%. Αυτό καταδεικνύει ότι ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται το προϊόν μας. Χαμηλώνουμε απλά τις τιμές για να βοηθήσουμε, αλλά ταυτόχρονα η επικερδότητα εξανεμίζεται. Αυτό μας δείχνει τον δρόμο και για το 2016 που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να διατηρήσουμε ανωδική πορεία. Είναι γι' αυτό που προσεγγίσεις ότι όλα έχουν παρέλθει και μπορούμε να επιστρέψουμε στην πρώτη κρίση εποχή, θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση αυτής της πορείας. Είναι γεγονός ότι αρνητικές εξελίξεις σε ανταγωνιστικούς μας προορισμούς από τη μία λειτουργήσαν θετικά, από την άλλη όμως εξασκούν πιέσεις στην τιμολογιακή μας πολιτική. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και συντονισμένα για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για μια πιο αυτοδύναμη ανάπτυξη. Θα δράσουμε όπως εδώ και χρόνια κάνουν αρκετοί ανταγωνιστικοί μας προορισμοί έγκαιρα και με ευελιξία, στοχεύοντας την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος, ή θα αρχίσουμε για άλλη μια φορά τους σχεδιασμούς που ποτέ δεν καταλήγουν σε πράξεις ή μέχρι να καταλήξουν οι συνθήκες μας προσπερνούν. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όσο πολύπλοκα μπορεί να φαίνεται ή εμείς τα κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό, αναβαθμισμένο και πιο πλούσιο τουριστικό προϊόν. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους, τα κίνητρα και τις επιλογές χρηματοδότησης για να το πετύχουμε. Η πονεμένη ιστορία του καζίνο, η οποία επιτέλους οδεύει προς το τέλος της, μας δείχνει πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και σε άλλα παρόμοια πράγματα. Θέλουμε καλύτερη, πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό με διεύρυνση αγορών και αξιοποίηση ευκαιριών. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι στις προτεραιότητες του ανανεωμένου και αναδομημένου ΚΟΤ. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους να επιμηκύνουμε τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου για να αντιμετωπίσουμε το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα της τουριστικής μας βιομηχανίας, την εποχικότητα. Πιστεύουμε ότι φέτος έγιναν κάποια θετικά βήματα, τα οποία χρειάζονται συνέχεια με την εμπλοκή όλων μας, περιλαμβανομένων και των αεροδρομίων μας, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μας με αγορές τόπους. Ήταν καλό ότι είχαμε σήμερα φιλοξενούμενο στους ομιλητές μας τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος μας ανάλυσε το συγκεκριμένο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Επιβάλλεται η τιμή του τουριστικού μας πακέτου να είναι τέτοια που να μας καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικούς και να ανταποκρίνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Να επανεξετάσουμε κόστος, φορολογίες και τέλη που επιβαρύνουν τη βιομηχανία. Το ευρύτερο περιβάλλον θεωρούμε ότι είναι θετικό, αλλά και με πολλές προκλήσεις. Διακύμαση συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πού ήταν το ρούβλι προένος έτους, που είναι σήμερα. Η στερλίνα. Η συνεχιζόμενη πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Η τρομοκρατία. Και το πιο σημαντικό, το πώς θα λειτουργήσουμε σαν κράτος και κοινωνία χωρίς την επίβλεψη της Τρόικας. Θα διαφανεί αν θα συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκινήσαμε, η οποία θα μας καταστήσει μια οικονομία και ένα κράτος πιο ανταγωνιστικό και με ένα περιβάλλον λιγότερο γραφειοκρατικό, φιλικό και εξυπηρετικό πρώτα απ' όλα προς τους πολίτες του, προς τις επιχειρήσεις και προς τους ξένους επενδυτές, ή αν θα επανέλθουμε στις παλιές κακές μας νοοτροπίες.